Με το να αναθεωρήσουμε δεν σημαίνει θα παραποιήσουμε, θα παραχαρακώσουμε την ιστορία ή θα αλλάξουμε τα γεγονότα. Εισβολή, για παράδειγμα, θα παραμείνει εισβολή. Βεβαίως θα παραμείνει εισβολή. Θα γραφτούν οι βιαιότητες, οι βιαιοπραγίες, τα γεγονότα, τα πάντα, απλά θα καλυφθεί και με την άλλη πλευρά που αυτό παρουσίασε. Και εισβολή. Και το τι έγινε προηγουμένως, επομένως θα έλεγα τους κυρίους αυτούς, δεν θα παραχαρακώσουμε την ιστορία. Ούτε θα αλλάξει κάτι. Αλλά χρειάζεται, με συγχωρείτε, χρειάζεται μία διαφώτιση. Και εγώ θα έλεγα ότι πρέπει, και εγώ προσπαθώ, έρχομαι εδώ στην Κύπρο, γράφω για να διαφωτίσω όσο μπορώ, ως ελεύθερος διανοούμενος, την κοινή γνώμη ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε ότι θα γίνει. Αυτό ακριβώς είναι και ο στόχος του σημερινού προγράμματος, να σας γνωρίσουμε και να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται η αναθεώρηση της ιστορίας. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Παρακαλώ. Ναι. Ναι, σύντομη ερώτηση, παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω τον κ. Καζαμένη, επειδή επικάλεσε στην Ευρώπη, έπρεπε να αναθεώρησε την ιστορία. Και ρωτώ, οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι άλλες υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αναθεώρησαν την ιστορία τους. Και εμείς πρέπει να γράψουμε μια ιστορία η οποία να είναι αρεστή στους άλλους. Ή αληθινή ιστορία, αληθινά γεγονότα. Μάλιστα. Και ο ιστορικός πρέπει να καταγράφει γεγονότα ή να σχολιάζει γεγονότα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ παρακτική και πολύ σαφής ερώτηση. Βεβαίως. Οι Γάλλοι βεβαίως αναθεώρησαν την ιστορία. Βεβαίως. Και υπάρχει και στην Αγγλία αυτή τη στιγμή. Αναφέρω ένα Κύπριο ερευνητή, του οποίου ήμουν και μέλος στο αυτό, ο οποίος έγραψε μία διατριβή. Βέβαια, και στην Αγγλία αναθεωρούνται, η ιστορία αναθεωρείται και αναθεωρείται και αναθεωρείται. Βεβαίως το έκαναν αυτοί, ένα πράγμα. Το άλλο, νομίζω το δεύτερο, να η ιστορία να αρέσει στους άλλους. Μα δεν γράφουμε ιστορία, αγαπητέ φίλε, συνάδελφε υποθέτω θα είστε, δεν γράφουμε ιστορία για να αρέσει στους άλλους. Για όνομα του Θεού, στους αληθινούς. Γράφουμε ιστορία για να διελευκάνουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, πώς ήρθε η κατάσταση, βασισμένη πάνω σε πηγές, και αν θέλουμε από εκεί και πέρα να κάνουμε τι μπορούμε να κάνουμε, διότι μου κάνετε αυτή την ερώτηση προηγουμένως, άλλο πράγμα. Αλλά δεν γράφετε ιστορία για να αρέσει στους άλλους. Πάντως να πούμε ότι η Ευρώπη, το Συμβούλιο Ευρώπης λέει, προέρχεται από μια σειρά από αρχές και μέσα σε αυτά προωθεί τη διδασκαλία της ιστορίας της Ευρώπης μέσα στα πλαίσια συμφιλίωσης, αναγνώρισης, κατανόησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των λαών. Αλλά θέλω να σας, χωρίς να σημαίνει ότι πρέπει να λωθούν τα πράγματα. Κύριε Καζαμία, πάλι θέλω να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για να καταλάβουμε κι εμείς οι πιο απλοί άνθρωποι. Είναι συγκεκριμένο αυτό που πάμε. Προσπαθούμε. ΕΟΚΑ. ΕΟΚΑ. Υπάρχει κάτι μέσα στα βιβλία της ιστορίας που κατά την άποψή σας επίσης δεν αποδίδει στην πραγματική του διάσταση το απελευθερωτικό κίνημα. Δεν διάβασα ακριβώς τι λέγεται σχετικά με την ΕΟΚΑ. Άκουσα όμως και σήμερα μιλούσα με ένα ιστορικό σχετικά με το θέμα αυτό. Και αν θυμάμαι, η συζήτηση που έγινε στην άλλη εκπομπή, υπήρχε μία διαμάχη μεταξύ ορισμένων σχετικά με τι υπόθηκε στην ΕΟΚ. Αν εγώ όμως κρίνω, έγραφα, τότε τι θα έκανα. Θα κοίταζα πρώτα τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ το 1956 και θα κατέγραφα τι έγινε ο αγώνας, ποια ήταν τα αίτια του αγώνα, θα παρουσίαζα αυτά όλα. Μετά θα παρουσίαζα και τι έγινα στο όνομα του αγώνα, όχι μόνο τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, και θα τα καθέγραφα αυτά. Δεν ξέρω, έτσι θα έκανα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γράφετε μέσα στο αυτά, με συγχωρείτε. Αν θέλετε θα πάω να το κοιτάξω τώρα και σε άλλη από αυτό να το πω. Αλλά δεν ξέρω τι γράφετε και τι νομίζω ότι χρειάζεται αναθεώρηση. Αν εσείς ασχολούσαστε με αυτό το θέμα. Θα έλεγα το αυτό. Αυτό. Θα έλεγα από ό,τι βλέπω, θα έλεγα ότι έγινε τότε η ΕΟΚΑ, η οργάνωση αυτή, ένας απελευθερωτικός αγώνας για να απελευθερωθεί η Κύπρος από την απεικιοκρατία. Έγιναν αυτά και αυτά και αυτά. Θα προχωρούσα να δω ποιες ήταν οι συνέπειες, τι έγινε σχετικά με τον αγώνα. Θα ερχόμουν αργότερα
στον ΕΟΚΑΒΙΤΑ τι έγινε κλπ. Θα κατέγραφα, θα προσπαθούσα να τα ερμηνεύσω, να τα εξηγήσω. Δεν θα αποσιωπούσα τι έγινε ή θετικά και αρνητικά. Και αυτό είναι, δεν θα προσπαθούσα να, στο σχολείο τώρα, να κατηχήσω τα παιδιά ότι απλώς μόνο να πω απελευθερωτικός αγώνας, η ελευθερία, η Ελλάδα, αυτό μπορεί να το κάνει ένας πολιτικός, η Κύπρος. Ο καθηγητής όμως στη ιστορία δεν θα κατηχήσει τα παιδιά για το μεγαλείο του αγώνα αυτού κλπ. 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 Όχι, δεν είναι ο στόχος του σχολείου αυτού. Θα το έλεγα τι έγινε, θα το έλεγα το συμβάν αυτό, το σημαντικό αυτό συμβάν για την απελευθέρωση της Κύπρου, θα έλεγα τι έγινε, συνέπειες αυτού και αυτό και αυτό, θα κατέγραφα ποιες ήταν οι αντιδράσεις. Άρα η ιστορία δεν χαρακτηρίζει, έτσι, μέχρι τώρα... Δεν κατηχεί. Δεν κατηχεί και δεν χαρακτηρίζει γεγονότα, επαναστάσεις, όχι, άτομα. Τα χαρακτηρίζει, αλλά όχι, δεν τα μυθοποιεί. Μάλιστα. Προσέξτε, υπάρχει μία ιστορία, δεν μυθοποιεί. Εμείς μυθοποιούμε μέσα στην ιστορία μας.